Θα μας δώσει περισσότερα για το περιεχόμενο, Γιώργο, του πολυνομοσχεδίου, διότι πέρα από τα όσα γνωρίζαμε και εκείνα που προσωρινά τελικώς δεν μπήκαν, υπάρχουν και άλλα σοβαρά και μπόλικες παγίδες. Λοιπόν, καταρχήν για να ξεκινήσουμε από τις απολύσεις, όπου ορίζεται στο νομοσχέδιο ότι δεν υπάγονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι θέσεις καταργούνται. Επιβεβαιώνεται έτσι, Γιάννη, ότι η βασική πηγή των απολύσεων θα είναι οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, ξεκινώντας από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι υπάλληλοι θα οδηγούνται με συνοπτικές διαδικασίες στην απόλυση. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνει επιτάχυνση των διαδικασιών για την απόλυση των επιόρκων με την κατάργηση του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου. Από το πρωτοβάθμιο, ο υπάλληλος θα προσφέρει απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων θα εκδικάζονται οι υποθέσεις με ποινές και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε περίπτωση καθυστερήσεων. Μάλιστα. Στο χαράτσι ισχύει η οριζόντια μείωση κατά 15% φέτος. Η εισπράξη θα γίνει όπως και πέρσι σε 5 διμηνιαίες δόσεις από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και δεν αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι εξαιρέσεις που ίσχυαν και για το ΕΤΙΔΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, αναδεικνύεται ο καθαρά φοροεισπρακτικός χαρακτήρας, καθώς είναι πολύ σκληροί οι όροι που συνοδεύουν τις ρυθμίσεις, Γιάννη. Εφόσον ο φιλέτης θα καθυστερήσει την πληρωμή δύο δόσεων σε όλο το σύνολο της περίοδου αποπληρωμής, χάνει τη ρύθμιση, το χρέος καθίσταται στο σύνολό του άμεσα απαιτητό, με την ενεργοποίηση όλων των διατάξεων που προβλέπει ο νόμος για αναγκαστική εισπράξη, κατασχέσεις μισθών και περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που καθυστερήσει μία δόση, επιβάλλεται τόκος 15% στη δόση, η οποία πρέπει να εξοπληθεί μαζί με τον τόκο ως το τέλος του επόμενου μήνα, αλλιώς χάνει τη ρύθμιση. Πέρα από χάνεται η ρύθμιση συνολικά, Γιώργο. Συνολικά, βέβαια. Και καθίσταται το σύνολο του χρέους άμεσα απαιτητό. Μα προφανώς με αυτόν τον τρόπο, τότε πολλοί κόσμος δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις ρυθμίσεις. Μα αυτό είναι σαφές αυτό. Μα γι' αυτό λέμε ότι αυτό είναι ο σκοπός, δηλαδή να σε βάλει σε ένα κανάλι, ας πούμε, ώστε να αναγκαστείς να πληρώνεις όλες τις δόσεις την ώρα τους, για να μην χάσεις μετά τη ρύθμιση και υποστείς υπό την απειλή πάντα, ας πούμε, ότι θα υποστείς τις συνέπειες του νόμου. Μόνο να πούμε, Γιάννη, ότι πέρα από τα λίγο πολύ γνωστά αυτά θέματα, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων πολλών υπουργείων. Να αναφέρουμε μόνο την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά 2 ώρες σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Καθαρά στη λογική, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, να περιοριστεί ο αριθμός των προσλήψεων ορομιστείων, καθώς και την αύξηση και των τελευταίων περιορισμών στη διάθεση του βιομηχανικού ψωμιού, του λεγόμενου bake-off από έτοιμες ζύμες, από καταστήματα τροφίμων. Λοιπόν, Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα